Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα, Μαρίνα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, θα μας πεις ωραία νέα για το τρίγωνο, όχι των Βερμουδών. Ναι, εννοείται ότι θα σου πω μόνο ευχαριστήκω ωραία νέα για αυτό που υπέρα από τρίγωνο, το πολλά αναμενόμενο τρίγωνο. Έτσι, αμήν, αμήν. Και να ξεκινήσω λέγοντας ότι τον εξαιρετικό πολιτικό αυτό σχηματισμό, του μεγάλου τρίγωνου, λαμβάνουν ένα σοβαρή χιονία στον καρκίνο, ο κορώνος από το σκορπιό και ο Ποσειδώνας από τους Ιχθύς, φέρνοντας τις ρήπες τυχεία και πίδα. Καθώς το τρίγωνο γίνεται στο στοιχείο του νερού, η γονιμότητα σε όλα τα επίπεδα αυξάνει, δεν υπάρχει πια αυτό το στεγνό αίσθημα των περασμένων μηνών, καθώς οι πλανήτες στο υγρό στοιχείο αυξάνουν τον συναισθηματισμό, τον οραματισμό, αλλά και τη συμπόνια, την αγάπη και την ψυχική ανάταση. Και φυσικά αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις σε όλους μας, καθώς ο Δίας και ο Κρόνος λέγονται κοινωνικοί πλανήτες στην αστρολογία, που διαμορφώνουν τάσεις στην κοινωνία. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στις 13 Ιουλίου ο Άρης εισέρχεται στο ζώδιο του καρκίνου, όπου θα παραμείνει μέχρι και τα ξημερώματα της 28ης Αυγούστου. Από τη θέση αυτή, ο Άρης θα ενεργοποιήσει το θεαματικό μεγάλο τρίγωνο που διαμορφώνουν ο Δίας, ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας, που θα δώσουν μια νέα όθηση στην προσωπική ζωή μας αλλά και στην πατρίδα μας και ίσως φέρουν μια χτίδα φωτός για την πολυαναμενόμενη ανάπτυξη που όλοι περιμένουμε αστρολογικά γύρω στο 2015. Το μεγάλο τρίγωνο Άρη, Ποσειδώνα, Κρόνου και Δία έρχεται για να μας δείξει και να μας αποδείξει ότι στη ζωή μας για να πάμε μπροστά χρειαζόμαστε καλύτερη ροή του συναισθήματος σε συνδυασμό με την ακαδημαϊκή σκέψη και κυρίως ότι χρειαζόμαστε σχέσεις που ρέουν εύκολα τόσο συναισθηματικά όσο και επικοινωνιακά. Δεν έχουμε πλέον ανάγκη από σχέσεις που μας καλύπτουν μόνο επιφανειακά ή υλικά, αλλά από σχέσεις που περιέχουν αγάπη, σεβασμό, αρμονία, ισορροπία και αλληλοϋποστήριξη. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε φτάσει πλέον σε ένα οριακό σημείο, αυτό που λέμε πιο πάτος δεν γίνεται, και δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια, την ανοχή και τα ψυχικά αποθέματα να στηρίξουμε ανθρώπους και καταστάσεις που αντί να μας τροφοδοτούν, μας απομυζούν, μας τελειώνουν. Το κυριότερο όμως αίτημα που θέτει το μεγάλο τρίγωνο είναι η αναγκαιότητα δημιουργίας μιας ανθρώπινης αλυσίδας που θα προωθήσει και θα δημιουργήσει ασφάλεια και σταθερότητα σε όλο τον κόσμο. Μια άλλη εκδοχή ή ένα άλλο σενάριο αυτού του σχηματισμού του μεγάλου τριγώνου θα μπορούσε να είναι και ο ξεσηκωμός απέναντι στο κατεστημένο των λαών ανά τον κόσμο, που ήδη γίνεται σε πολλές χώρες, απέναντι σε κάθε είδους καταπίεση, όπως δείχνουν οι σκληρές όψεις που θα έχουμε στο τέλος του Ιουλίου και για τις οποίες όμως θα μιλήσουμε σε επόμενη εκπομπή. Τα ζώδια τώρα που ευνοούνται περισσότερο από το μεγάλο τρίγωνο είναι εκείνα του νερού και της γης, δηλαδή οι Ταύροι, οι Καρκίνοι, οι Παρθένοι, οι Σκορπιοί, οι Αιγόκεροι και οι Ιχθύες. Και πάμε να δούμε αναλυτικά τα 12 ζώδια και τη συμπεριφορά τους, το τι θα, την δώρα θα πάρουν μάλλον από αυτό το μεγάλο τρίγωνο των πλανητών στο νερό. Για τους κρύους, η παράλληλη διέλευση του ήλιου, του Ερμή, του Άρη και του Δία κρύει από τον καρκίνο. Χρωματίζει με όμορφες πινελιές την καθημερινότητα και βελτιώνει τις σχέσεις με πρόσωπα της οικογένειας. Είναι ένα θαυμάσιο διάστημα για να ασχοληθείτε με τη διακόσμηση του σπιτιού σας ή ακόμα και για να αλλάξετε σπίτι, αν κάτι τέτοιο είναι στα όνειρά σας. Οι περισσότεροι από εσάς ατενίζετε με σιγουριά το μέλλον και εκφράζεστε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Τα καλύτερα φαίνεται να έρχονται αφού πλέον κρίνετε με περισσότερη διάβγεια και αντικειμενικότητα τις προσωπικές σχέσεις σας. Το μεγάλο τρίγωνο των πλανητών από τις 17 μέχρι τις 23 Ιουλίου αναμένεται να επιλύσει προβλήματα που υποβόσκουν στον οικογενειακό τομέα και να σας οθήσει να τα ξαναβρείτε με αγαπημένα πρόσωπα που σας χώριζαν παρεξηγήσεις. Το διάστημα αυτό θα σας δοθεί ευκαιρία να ταξιδέψετε είτε για επαγγελματικούς είτε για ψυχολογικούς λόγους και να αναρρυθμιστείτε ψυχολογικά. Ευχάριστα μπερδεμένος εμφανίζεται ο ερωτικός τομέας του σκοπίου σας, όπου υπάρχουν ευκαιρίες για να ξεδώσετε ποικίλο τρόπος. Την πολλαπλή επιρροή των πλανητών δέχονται και τα οικονομικά σας, όπου εμφανίζονται απρόσμενα κέρδη, αλλά και κάποια έκτακτα έξοδα. Και πάμε να δούμε τους Ταύρους. Ταύροι. Η συνάντηση του Ήλιου, του Ερμή και του Άρη και του Δία
στο αρμονικό ζώδιο του καρκίνου αποτελεί ένα θαυμάσιο ιονό για την πορεία των επαγγελματικών σας υποθέσεων. Εκμεταλλευτείτε το διάστημα αυτό που παρέχει απλόχερα ευκαιρίες για να βελτιώσετε τα αισθηματικά σας. Αν ανήκετε στη λέσχη των αδέσμευτων τάβρων, μην αρνείστε προσκλήσεις για εξόδους που κρύβουν ευχάριστες εκπλήξεις. Με τον Άρη στον τομέα της επικοινωνίας, να είστε λίγο προσεκτικοί στη συμπεριφορά και στις μετακινήσεις σας. Με τον τομέα των σχέσεων σας να συμμετέχει στο μεγάλο τρίγωνο των πλανητών, δηλαδή το ζώδιο του Σκορπιού, από τις 17 έως τις 23 του μήνα, αναμένονται θετικότατες εξελίξεις σε όλο το φάσμα των σχέσεών σας. Το γεγονός αυτό βάζει τέλος σε μια περίοδο αναποφασιστικότητας και σας αναγκάζει να πάρετε αποφάσεις που μέχρι τώρα αναβάλατε. Το σύμπαν θα σας βοηθήσει να εκτιμήσετε ψύχραμα τα γεγονότα, η καθημερινότητά σας θα γίνει πιο ευχάριστη και θα σας δώσει την ευκαιρία να ταξιδέψετε και να γνωρίσετε ενδιαφέροντα άτομα. Επίσης, ο Κρόνος απέναντι από το ζώδιό σας θα βοηθήσει πολύ τις προσπάθειές σας να ξεφορτωθείτε περί τα κιλά, εάν κάτι τέτοιο το έχετε βάλει στο πρόγραμμα. Δίδυμη. Έντονη και πολύ θετική αυτή η περίοδος φέρνει ευκαιρίες για βελτίωση των επαγγελματικών συνθήκων, ενώ παράλληλα υπάρχουν και αρκετές ικανοποιήσεις από την πλευρά των συνεργατών σας. Στα αισθηματικά, ίσως να μην σας καλύπτει η ερωτική ζωή σας, καθώς η φθορά μιας μακροχρόνιας σχέσης σας αναγκάζει να ασχοληθείτε με πρακτικούς τομείς, ξεκινώντας την αναζήτηση για κάτι καλύτερο. Μην αφήνετε τη ρουτίνα να σας καταβάλει. Θαυμάσια είναι τα νέα για τα οικονομικά σας, καθώς τον αντίστοιχο οίκο του οροσκοπίου σας θα τροχοδρομούν ο ζωοδότης Ήλιος, ο επικοινωνιακός Ερμής, ο δυναμικός Άρης και ο τυχερός Δίας. Μάλιστα, το μεγάλο τρίγωνο των πλανητών από τις 17 έως τις 23 Ιουλίου θα φέρει θετικότατες εξελίξεις στα οικονομικά σας, καθώς είναι πιθανό να προκύψουν νέες ανέλπιστες προτάσεις συνεργασίας που θα προκαλέσουν μια σειρά αλλαγών, κυρίως αν έχετε γεννηθεί τις πρώτες μέρες του ζωδίου. Επιπλέον, αυτό το διάστημα θα σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε τα απαραίτητα ποσά που θα σας βοηθήσουν να απαλλαγείτε από χρέη και να βάλετε σε νέες βάσεις τη ζωή σας. Και πάμε στους καρκίνους. Ο Ήλιος, καταρχάς, με το ετήσιο πέρασμα του από το ζώδιό σας μέχρι τις 22 Ιουλίου, έρχεται να φωτίσει τις προσωπικές υποθέσεις σας και να ζεστάνει την καρδιά. Παράλληλα, τώρα ο Δίας, εγκαταστημένος στον αστερισμό σας, υποστολίζει όλο το φάσμα των σχέσεών σας, ενώ συγχρόνως βελτιώνει την ψυχολογική κατάστασή σας. Παρά τις αναθεωρήσεις που προκαλεί ο ανάδρομος Ερμής στον αστερισμό σας, τα αποτελέσματα θα είναι θετικότατα για τις προσδοκίες σας. Ανοίξτε λοιπόν σαμπάνιες και στρώστε κόκκινα χαλιά για να υποδεχτείτε την τύχη που κάνει την θηνευευτική παρουσία της στο ζώδιό σας και από τις 17 κυρίως μέχρι τις 23 του μήνα σας γεμίζει αισιοδοξία, κέφι και ενθουσιασμό. Φροντίστε να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά για να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες. Ταξίδια, επιβραβεύσεις, νέες σημαντικές γνωριμίες και επιτυχίες σε νομικές υποθέσεις θα ομορφύνουν τη ζωή σας και θα σας βοηθήσουν να επανακτήσετε την αυτοπεποίθησή σας. Η ασφάλεια που σας προσφέρει η ψυχική επαφή με τα αγαπημένα πρόσωπα θα είναι πραγματικά αυτή την περίοδο το βάλσαμο της ψυχής σας. Και πάμε να δούμε τους Λέοντες. Λεοντάρια, καθώς η ερωτική Αφροδίτη κόβει βόλτες στο δικό σας το ζώδιο, σίγουρα αυτό είναι το διάστημα δεν είναι ήρεμο και χαλαρό, είναι όμως άκρος ερωτικό και ευχάριστα θα έλεγα κουραστικό. Φροντίστε λοιπόν να ξεκουράρεστε περισσότερο, μην αναλαμβάνετε υποθέσεις που δεν μπορείτε να διεκπαιρεώσετε και μην απαντάτε σε προκλητικές συμπεριφορές από οπουδήποτε και αν προέρχονται. Μια ξαφνική εξέλιξη που αφορά στο σπίτι ή σε πρόσωπα της οικογένειας θα σας χαροποιήσει ιδιαίτερα. Στα επαγγελματικά θα έχετε την υποστήριξη του φιλικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Σαφώς καλύτερα τα οικονομικά σας από τη στιγμή που θα αποφασίσετε να περιορίσετε την καταναλωτική μανία σας. Με το μεγάλο τρίγωνο των πλανητών, είπαμε από τις 17 μέχρι τις 23, σταματούν οι εντάσεις με τους γύρω σας. Θαυμάσια περίοδος για ερωτική ανανέωση, αφού τόσο το κέφι όσο και η χαρά της ζωής φαίνεται ότι πλημμυρίζουν κάθε κύτταρο του σώματός σας. Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας και τον Άρη στον τομέα των μυστικών, το μόνο που σας ενδιαφέρει, φαντάζομαι, είναι να περάσετε καλά, έστω και μυστικά, να ζήσετε και να απολαύσετε την αναγέννησή σας. Φροντίστε να δραπετεύσετε από τη ρουτίνα μόλις το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις σας. Καλό διάστημα αυτό και για μια μετακόμιση για εσάς τους Λέοντες. Και πάμε να δούμε τους σχετικούς Παρθένους. Παρθένοι, οι προκλήσεις συνεχίζονται και το διάστημα αυτό κρύβει αρκετές από αυτές, ιδίως όσον αφορά στη σχέση σας με άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος και του εργασιακού χώρου. Σε αντίβαρο, οι πλανήτες μέσα από το φιλικό ζώδιο του καρκίνου προστατεύουν τις φιλίες και τους έρωτές σας.
Την ίδια ώρα ο Δίας, μέσα από τον ίδιο τομέα του οροσκοπίου σας, φέρνει ευχάριστες αισθηματικές εκπλήξεις, ευκαιρίες για επέκταση της οικογένειάς σας με νέες αφίξεις, ενώ σας δίνει χαρές και από τα παιδιά σας. Κατάλληλη περίοδος για να λύσετε διαφορές που έχουν σχέση με περιουσιακά και κληρονομικά ζητήματα. Οι πλανήτες που μετέχουν στο μεγάλο τρίγωνο ενεργοποιούν τον 3ο, τον 7ο και τον 11ο ηλιακό σας οίκο και δίνουν προτεραιότητα στις φιλικές σας σχέσεις και τις κοινωνικές επαφές σας. Μέσα από τις παρέες σας είναι πολύ πιθανό να κάνετε νέες γνωριμίες που θα συμφωνούν με τις απόψεις σας και θα βοηθήσουν στην πνευματική σας εξέλιξη και την επαγγελματική σας πορεία. Προσέξτε μόνο λίγο την υπερβολή στη συμπεριφορά σας προς τους οικείους σας. Όλα θα πάνε θαυμάσια από τη στιγμή που θα αποφασίσετε να αποδεχτείτε κάποιες λογικές απαιτήσεις που έχουν οι άλλοι από εσάς. Και πάμε να δούμε τους ζυγούς. Ζυγή, ένας λαμπρός ήλιος στον καρκίνο, σε συνοδεία με τον Ερμή, τον πλανήτη της επικοινωνίας, με τον Άρη, αλλά και τον τυχερό Δία, αποτελούν τον καλύτερο ιονό για την εξέλιξη της καριέρας σας, αν αποφασίσετε να μεθοδεύσετε τις προσπάθειές σας. Οι δημόσιες σχέσεις που κάνετε τώρα είναι έξυπνες και αποτελεσματικές, ενώ οι ιδέες σας διαθέτουν πρωτοτυπία και γίνονται αποδεκτές από τους συνεργάτες σας. Αν έχετε προγραμματίσει επαγγελματικές διαπραγματεύσεις για αυτό το διάστημα, έχετε κάνει διάνα, αφού όλα δείχνουν ότι η κατάληξη θα είναι σίγουρα προς όφελός σας. Το μεγάλο τρίγωνο των πλανητών φέρνει για εσάς ευκαιρίες στον επαγγελματικό τομέα, αφού καταφέρετε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των ατόμων που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της καριέρας σας. Αυτή την περίοδο είναι πολύ πιθανό να προκύψει ένας έρωτας μέσα από τη δουλειά σας που θα σας αποδιοργανώσει και θα επηρεάσει την ήδη υπάρχουσα σχέση σας. Με την Αφροδίτη στο φιλικό Λέοντα θα ανοίξετε ένα νέο αισθηματικό κεφάλαιο με θαυμάσιες όμως προοπτικές. Αν δεν έχετε βρει ακόμη το τέλειο που ονειρεύεστε, έχετε τα μάτια σας 14. Θα ανακαλύψετε τον έρωτα της ζωής σας. Ελέγξτε μόνο λίγο την κατανοητική μανία σας κι εσείς που μπορεί να σας βγάλει εκτός προϋπολογισμού. Και πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Σκορπιοί είστε από τη φύση σας άτομα ελεύθερα, ανεξάρτητα, τώρα όμως φοβάμαι ότι θα το παρακάνετε. Καθώς όλη τη διάρκεια του διαστήματος που διανύουμε οι πλανήτες θα βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με το γενέθλιο ήλιο σας, η διάθεσή σας για τρέλες θα βρίσκεται στα ύψη και θα θέλετε να κάνετε τα πάντα για το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Ακόμα και αν είστε παντρεμένοι, η ιδέα ενός φλερτ σας παρασύρει, δίχως να αναλογίζεστε τις επιπτώσεις μιας αποκάλυψης. Διοχετεύστε την ανάγκη για δημιουργία στον χώρο της δουλειάς σας, όπου αν δραστηριοποιηθείτε σωστά, θα έχετε θαυμάσια αποτελέσματα. Ο τομέας της δημιουργίας σας είναι εκείνος που θα ωφεληθεί περισσότερο από το μεγάλο τρίγωνο των πλανητών στα ζώδια του νερού, όπου και ανήκετε. Η αρμονική θέση του τυχερού Δία και του σταθερού Κρόνου στο δικό σας ζώδιο θα σας βοηθήσει να πετύχετε μια πολύ συμφέρουσα επαγγελματική συνεργασία, να πάρετε μια παραγωγή, να πραγματοποιήσετε ένα άπιαστο όνειρο, ακόμη και να στήσετε τη δική σας επιχείρηση. Η υγεία σας δέχεται καταπληκτικές επιρροές από όλους τους πλανήτες, προσοχή μόνο χρειάζεται στη λεμαργία. Σε όλη τη διάρκεια της περίοδου από 17 μέχρι τις 23 του μήνα, μην αρνηθείτε μια πρόταση για ένα ταξίδι που κρύβει ευχάριστες αισθηματικές εκπλήξεις. Και πάμε να δούμε τους τοξότες. Η πολλαπλή μάζοξη των πλανητών τοξότες, συμπεριλαμβανομένου και του δικού σας κυβερνήτη, του Δία, στον καρκίνο, φέρνει ευκαιρίες για οικονομική άνοδο μέσα από τον τομέα της εργασίας και από νέες επαγγελματικές συνεργασίες. Οι σχέσεις που θεωρούσατε επισφαλείς τελικά φαίνεται να βγαίνουν αλόβητες και μάλιστα όσες έχουν ερωτική χρειά αναθερμαίνονται. Έρωτας λοιπόν και πάθος. Ο πρώτος, ο έρωτας, πρωταγωνιστής στη ζωή σας με το πέρασμα της Αφροδίτης από το αρμονικό ζώδιο του Λέοντα. Το δεύτερο, το πάθος, θα σας ακολουθεί κατά πόδας καθώς ο Δίας θα κόβει βόλτες στη γωνία του ζωδιακού που για εσάς αντιστοιχεί μεταξύ άλλων και στο σεξ. Με την ταυτόχρονη διέρευση του πιο σεξουαλικού πλανήτη, του Άρη, από το ίδιο ζώδιο, το διάστημα που διανύουμε είναι το πιο γόνιμο για τη γέννηση ενός ερωτικού πάθους με μεγάλη ένταση αλλά και ανάλογη διάρκεια. Η Αφροδίτη φροντίζει για τους έρωτες και για τις φιλίες σας και ο Δίας για τα οικονομικά σας. Αν και εσείς φοβάμαι ότι ξοδεύετε περισσότερα από όσα πρέπει σε διασκεδάσεις και μάλλον και σε κάποιες παράλογες αγορές. Το σλόγγαν σας λοιπόν θα πρέπει να είναι το μέτρο άριστο. Φροντίστε την ψυχική υγεία σας και αποφύγετε υπερβολές σε ποτό και φαγητό όλο αυτό το διάστημα. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους. Μια καινούργια πραγματικότητα φαίνεται να διαγράφεται στον ορίζοντα των επαγγελματικών σχέσεων και δραστηριοτήτων σας εγώκεροι, που σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την καριέρα και για τα οικονομικά σας.
Ο ήλιος, ο Ερμής, ο Άρης και ο Δίας έρχονται να φωτίσουν μέσα από τον καρκίνο τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών, την ίδια ώρα που με την Αφροδίτη μέσα από το Λέοντα θα νιώσετε πιο έντονο το αίσθημα της ασφάλειας. Όλα δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του Ιουλίου την παράσταση κλέβουν τα αισθηματικά ζητήματα. Για πολλούς από τους ελεύθερους εκπροσώπους του εγώκερου, κάπου εδώ τελειώνει η θελημένη μοναξιά. Από τις 17, το μεγάλο τρίγωνο αρχίζει να σας στέλνει τις θετικότατες επιρροές του. Τα προσωπικά σας θέματα, αλλά και τα ζητήματα των σχέσεων του γάμου, μένουν σε μια νέα φάση, πολύ πιο χαρούμενη και πολύ πιο ανέμελη. Η δημιουργία της δικής σας οικογένειας και η απόκτηση του δικού σας σπιτιού για πολλούς από εσάς θα αποτελέσει το πρωταρχικό σας στόχο. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να μην εγκαταλείψετε τις προσπάθειες που καταβάλλετε στον επαγγελματικό τομέα που, όπως είπαμε, υπόσχεται πάρα πολλά αυτή την περίοδο. Και πάμε να δούμε τους υδροχόους. Υδροχόοι, θαυμάσια αυτή η περίοδος για το σύνολο των προσδοκιών και των επιθυμιών σας. Οι πλανήτες συνωμοτούν για να φέρουν τα καλύτερα στην καριέρα αλλά και στην προσωπική ζωή σας. Ο Ήλιος, ο Ερμής, ο Άρης και ο Δίας πραγματοποιούν την ταυτόχρονη διέλευσή τους από το ζωδιακό χώρο της καθημερινότητας, τονίζοντας τις βαθύτερες ανάγκες σας. Το σημαντικό είναι να γευτείτε όλα όσα προτείνει και προτάσει αυτό το διάστημα, δίνοντας προτεραιότητα στον εαυτό σας. Μην διστάσετε να του προσφέρετε όλα όσα στερηθήκατε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακόμα και αν κάποιοι σας θεωρήσουν εγωκεντρικούς, φροντίζοντας τους παράλληλα να μην ξοδευτείτε σε χρήμα και σε ψυχή. Από τις 17 μέχρι τις 23 του μήνα, το μεγάλο τρίγωνο των πλανητών θα επισπεύσει τις εξελίξεις στα επαγγελματικά σας, καθώς θα κληθείτε να αναλάβετε νέα καθήκοντα αλλά και νέες υποχρεώσεις. Οτιδήποτε θεωρείται πρωτοποριακό, όπως εσείς, και καινοτόμο, όπως εσείς, θα αποδειχθεί εξαιρετικά ευνοϊκό για εσάς και δεν θα πρέπει να διστάσετε να το υιοθετήσετε. Εξάλλου, αυτό το φαινόμενο, δηλαδή του μεγάλου τριγώνου στα ζώδια του νερού, θα σας φέρει σε επαφή με άτομα που θα στηρίξουν με πολύ μεγάλη δύναμη τις προσπάθειές σας. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν τη θετική επιρροή για να ενισχύσετε και τα οικονομικά σας, ένα τομέα που τελευταία δεν πήγαινε και τόσο πολύ καλά, όπως συμβαίνει και λίγο πολύ σε όλους μας. Και τελειώνουμε με τους ιχθύες. Οι ιχθύες, οι πλανήτες συνεργάζονται για να ανεβάσουν τη γοητεία και τον μαγνητισμό σας στα ύψη. Είστε σίγουρα από τους πιο ευνοημένους αυτής της περίοδου, αφού οι περισσότεροι βρίσκεστε σε μια πολύ καλή αισθηματική φάση και οι αδέσμευτοι δεν θα μείνετε παραπονεμένοι από τις εκπλήξεις που σας επιφυλάσσει το ερωτικό καλοκαίρι και ιδιαίτερα ο Ιούλιος. Στη διαπίστωση αυτή συνηγορούν και οι διελεύσεις του Ερμή, του Ήλιου, του Άρη και του Δία μέσα από τον πιο ερωτικό τομέα του οροσκοπίου σας, το ζώδιο δηλαδή του καρκίνου. Τώρα, οι νέες κοινωνικές γνωριμίες θα αποτελέσουν τα καλύτερα χαρτιά σας και στις επαγγελματικές φιλοδοξίες σας. Μάλιστα, από τις 17 Ιουλίου μέχρι τις 23 Ιουλίου, με το μεγάλο τρίγωνο των πλανητών, θα έχετε μεγάλες ευκαιρίες για να αυξήσετε τα εισοδήματά σας, τις οποίες θα πρέπει να τις εκμεταλλευτείτε κατάλληλα, αλλά και άλλες τόσες ευκαιρίες για να κάνετε ένα πολύ μεγάλο όνειρό σας πραγματικότητα. Ωστόσο, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να παραμελήσετε και τον σύντροφό σας, αλλά και τις οικογενειακές σας υποχρεώσεις, καθώς οι προσωπικές επιτυχίες θα αυξήσουν κατά κάποιο τρόπο τις απαιτήσεις των γύρων σας και ιδιαίτερα των προσώπων της οικογένειάς σας, που θα αρχίσουν να εκφράζουν κάποια ανοιχτά παράπονα. Είστε συνηθισμένοι σε αυτό. Εγώ θα σας σύστηνα σε όλους σας να περάσετε καλά αυτό το διάστημα. Έπεται και μία περίοδος προς το τέλος του Ιουλίου, όπως είπαμε, για άλλα τα ζώδια, που δεν είναι πολύ εύκολη. Θα μιλήσουμε σε επόμενη εκπομπή γι' αυτό. Ωστόσο, οι ευκαιρίες που θα εμφανιστούν τώρα ή κάποια πράγματα τα οποία θα προετοιμαστούν αυτή την περίοδο, δεν θα πρέπει να μείνουν από κανένα μας ανεκμετάλλευτες. Ωραία ήταν, δεν ήταν άσχημα, οφείλω να ομολογήσω. Αλλά πότε θα το καταλάβουμε αυτό, πότε θα το καταλάβουμε ότι είναι εδώ? Κοίταξε, πολλοί από εμάς θα το καταλάβουμε άμεσα ότι είναι εδώ. Το μεγάλο τρίγωνο κορυφώνεται
από τις 16-17 μέχρι τις 23 του μήνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πολλοί θα το καταλάβουν λίγο αργότερα, καθώς σε αυτή την περίοδο όμως θα έχει προετοιμαστεί μια κατάσταση η οποία θα εκδηλωθεί, η οποία θα βγει λίγο αργότερα για ορισμένους από εμάς. Αργότερα, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο, παραδείγματος χάρη, εννοείς. Ναι, θα μπορούσε και λίγο αργότερα και το Σεπτεμβρίο. Ωστόσο, όταν κάποιος ανατρέξει και δει πότε ξεκίνησε η κατάσταση η οποία τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, ας πούμε, το έφερε τα καλύτερα, θα δει ότι κάπου εκεί, ανάμεσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, είχαν ξεκινήσει και γινόταν οι συζητήσεις, οι προετοιμασίες. Όλο αυτό το, αν θέλεις, το, ναι, είναι η προετοιμασία, η οποία, μπράβο, όλο αυτό το πράγμα το οποίο τους έφερε αυτό το οποίο βλέπουν να έρχεται, να έρχεται λίγο αργότερα. Επιτέλους. Πάντως είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλους μας. Στο τρίγωνο αυτό πραγματικά οι πλανήτες που λαμβάνουν μέρος, ο Δίας όπως είπαμε, ο Κρόνος, είναι κοινωνικοί πλανήτες. Θα δούμε πιθανότατα να βγαίνουν άνθρωποι, θα εκφράζουν ανοιχτά τα παράπονά τους για μια σκληρή αντιμετώπιση του κόσμου. Θα δούμε πιθανότατα να βγαίνουν νέα κόμματα ανατινφύλιων, άνθρωποι οι οποίοι θα είναι πραγματικά άνθρωποι. Και αυτό το λέω γιατί λαμβάνει μέρος και ο Ποσειδώνας, ο οποίος είναι πολύ πιο φιλές προφανώς από όλους τους πλανήτες, είναι η θεϊκή παρέμβαση. Και ίσως θα πρέπει όλοι μας να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πιο ανθρώπινα. Έχεις δίκιο. Αυτό είναι και το μεγάλο. Αυτό είναι και το μεγάλο. Ναι, εγώ που σε άκουσα έτσι με προσοχή, είναι ορισμένα πράγματα που τα βλέπουμε ότι έρχονται, τα βλέπουμε ότι κάπου και εκεί θα πάει, αλλά από τη στιγμή που γίνεται εκεί, και αυτό το τρίγωνο και τα βελτιοποιεί όλα, τουλάχιστον να θέσουμε έτσι τις καλές βάσεις για αυτό το θετικό που θέλουμε όλοι να μας έρθει. Βέβαια, μας τα μπέρδεψες και λιγάκι γιατί μας είπες ότι στο τέλος του Ιουλίου κάτι δεν θα είναι και τόσο κάπως καλό. Ναι, ναι, θα τα πούμε. Απλά συνεχίζει να υφίσταται αυτή η όψη περίεργη ανάμεσα στον επαναστάτη ουρανό και στον πλουτοκράτη, θέλεις, Πλούτονα μέσα από τον εγώ καιρό, αυτό το τετράγωνο το οποίο, όπως είπαμε, θα δημιουργείται και θα ξαναδημιουργείται στον ουρανό μέχρι το 2015, οπότε εκεί περιμένουμε και το τέλος της κρίσης. Και αυτό ακριβώς το τετράγωνο θα έρθει να το ενεργοποιήσει ο Άρης, οπότε εκεί ίσως να δούμε πολύ πιο ανοιχτές αντιπαραθέσεις ακριβώς και αντεκλήσεις ανάμεσα στο λαό, στον κόσμο και στους προύχοντες, ανάμεσα στους κυβερνώντες. Κατάλαβα. Εκεί είναι μια περίοδος που μπορεί να, θα το πούμε στην επόμενη εκπομπή. Θα είσαι την άλλη Τρίτη πάλι, μέσω Skype θα είμαστε πάλι. Ακριβώς. Για να πούμε έτσι τι μελιγενέστε και παρακάτω. Και το παρακάτω. Αλλά ας ζήσουμε το σήμερα. Έτσι, έτσι, το περιμένουμε όλοι. Όπως λέει και ο Δαλάη Λάμα, ο κόσμος λέει δεν ζει το παρόν γιατί ψάχνει να βρει μόνο το μέλλον. Ναι, το παρόν μετράει. Αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι στο παρόν έχουμε να ζήσουμε πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσες καταστάσεις. Ωραία. Το εύχομαι για όλους, για σένα, για τους τηλεθεατές μας και για μένα και για όλους, όλο τον κόσμο. Και εγώ το εύχομαι σε σένα, στα παιδιά, φιλιά εκεί, στον Ανέστη. Στον και στον όλους. Νίκο, βέβαια. Okay, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Να είστε πολλά καλά. Φιλιά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, καλό απόγευμα και σε εσάς. Είμαστε στο ακριβώς της ώρας. Τι άλλο να πω. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Μας τα είπε και ωραία και θετικά. Τι άλλο θέλουμε. Πήραμε έτσι την ανάτασή μας και συνεχίζουμε να νιώθουμε ωραία. Πολλά φιλάκια. Ραντεβού πάλι αύριο 3 με 4 και μισή. Γεια σας.